Θέλω να αναφέρω ότι από τις συμμετοχές έχουμε ρεκόρ 135 συμμετοχές σε ομάδες πεζών και άρματα. Υπολογίζεται ότι θα έχουμε 15.000 καρναβαλιστές φέτος και κυρίως διακρίνεται μια διάθεση χιλιάδων ανθρώπων να συμμετάσχουν στις καρναβαλιστικές εκδηλώσεις, να έρθουν στο Λεωσόνα από τις άλλες πόλεις, να έχουν ενεργό συμμετοχή σε ό,τι θα διαδραματίζεται ουσιαστικά από τη Δευτέρα που μας έρχεται τις 3 του Μάρτη, 4 του Μάρτη, μέχρι και το τέλος την Κυριακή της Μεγάλης Παρέλασης. Φέτος, Βασίλισσα του Καρναβαλιού, Βασίλισσα της κρίσης και της τρέλας, όπως με πολύ αγάπη την έχουμε ονομάσει, θα είναι η αγαπητή μας Έρμα Στυριανίδου, που είναι εδώ μαζί μας. Παρενοχλείται λαθρός από τον μύθο, αλλά δεν είναι σημασία. Είναι μας η γεύσα λίγια. Η Έρμα έρχεται μετά από πολλά χρόνια παρουσίας της αείμνης της Μήνης Ζαχαριάδου ως βασίλισσας του Καρναβαλιού να επαναφέρει, αν θέλετε, στην νύμη πολλών από εμάς μια άλλη παράδοση παλιά. Φέτος θα έχουμε στη Μεγάλη Παρέλαση και τους καρναδόρους, με τη διαφορά ότι θα προηγούνται σαφώς της παρέλασης των αρμάτων και των ομάδων πεζών. Θα ξεκινήσουμε λόγω και της μεγάλης συμμετοχής της 1 η ώρα το μεσημέρι, για να μπορέσουμε να είμαστε έγκαιρα έτοιμοι. Σημειώνονται η παρουσία δεύτερης ομάδας μαζολέτου φέτος, πέραν από τις μαζολέτες του Σώματος Κοινωνιού Θεβά και ακόμα μια ομάδα, η οποία ονομάζεται μαζολέτες Λεμεσού. Ο διαγωνισμός Πελνόμασκας που γίνεται στους μεγάλους φέτους χώρους επεκτείνεται με την προσθήκη διαγωνισμός και έξυπνης μάσκας, γιατί νομίζουμε να αξίζει τον κόπο αυτή η προέκταση. Ο συμπολίτης μας Ανδρέας Μαυρογέννης έρχεται με μια καινούργια πρωτοτυπία να καλέσει τους δημότες το Σάββατο 29 του Μάρτη στο στούντιο του να συμμετάσχουν στην διαμόρφωση, στην ολοκλήρωση ενός καρναβαλιστικού άρματος με τον τίτλο «Η κρίση θέλει η καρναβάλη». Προστίθενται φέτος ακόμα δύο χωροί στο πρόγραμμα, το γνωστό πρόγραμμα του Καρναβαλιού, το Σάββατο 9 Τρίτου στο Δημοτικό Κέντρο Πάνω Σολομονίδης σε συνεργασία με την εταιρεία Aegean Stage Productions, και ένας ακόμα ιδιαίτερος χορός στην πλατεία του Γάστρου με την χοροδία των Ονείρων. Θέλω να αναφέρω ότι οι φετινές μας καρναβαλίστικες εκδηλώσεις, όπως και του επόμενου χρόνου, θα γίνονται και υπό το φως μιας ευχήνης που αναλαμβάνει η πόλη μας το 2014. Όπως το Δημοτικό Συμβούλιο έχει ήδη ανακοινωθεί, η Λεμεσός επιλέγει για να φιλοξενήσει τον Ιούνιο του 2014 το συνέδριο της Ευρωπαϊκής, το ετήσιο συνέδριο της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Καρναβαλικών Πόλεων. Είναι εκδηλώσεις που διαρκούν περίπου 10 μέρες με τη συμμετοχή καρναβαλιστών εκπροσώπων αλλά και ομάδων, εάν επιθυμούν, από όλες τις καρναβαλικές πόλεις της Ευρώπης. Τον Ιούνιο θα πρέπει να παρουσιάσουμε στο συνέδριο το 23ο που γίνεται φέτος στην Βουλγαρία την υποψηφιότητα μας για να σχηματιστεί η πλειοέστερη εικόνα για το καρναβάλι μας, και πιθανότατα φέτος θα μας επισκεφτεί στη διάρκεια του καρναβαλιού ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας. Παρότι έχει ξανάρθει, έχει δει το καρναβάλι μας, θα έρθει για να συζητήσουμε και διάφορα γενικότερα θέματα οργάνωσης.